Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όσους έχετε έρθει εδώ σήμερα στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, σε όσους μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, σε όσους μας βλέπετε από το web TV του site της ΕΡΤ.
Εβδομάδες Ελλήνων Δημιουργών, πρώτη εβδομάδα, πρώτη βραδιά εδώ στο στούντιο Ε για φέτος, για τη φετινή σεζόν. Και μετράω, εάν μετράω καλά, 12 μουσικούς και 3 τραγουδιστές, οι οποίοι πλαισιώνουν έναν άνθρωπο τις επιτυχίες του οποίου τις έχουμε τραγουδήσει όλοι και ήδη αναγνωρίσατε μία από αυτές στο πρώτο κομμάτι, αλλά και έναν άνθρωπο που έχει συμβάλει με το παίξιμό του στην καταξίωση πολλών τραγουδιών συναδέλφων του, παίζοντας τους δίσκους τους. Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, Μαρκόπουλος, Πλέσας, Καλδάρας, Κουγιουμτζής, Λοΐζος και ξεχνάω και άλλους σίγουρα. Επίσης, με το Μπουζούκι έχει διαδώσει τον ελληνικό ήχο από το Βανκούβερ μέχρι τη Σαγκάη. Έχει μιλήσει για τον Μπουζούκι, το έχει διδάξει στην δική του σχολή, σε οδεία, σε πανεπιστήμια. Ξεχνάω κάτι, κύριε Πορκανδριώτη. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σας. Δεν ξεχνάτε τίποτα, είναι πάρα πολλά. Που ξεχνάω τη σύμπραξη με την κλασική μουσική, τώρα μου έρθετε. Ναι, μια ανησυχία τέλος πάντων του καλλιτέχνη και αλίμονο αν ο καλλιτέχνης δεν είναι ανήσυχος και δεν πειραματίζεται. Οι Αμερικάνοι είναι πρώτοι στο είδος και γι' αυτό έχουν κάνει θαύματα. Εμείς όταν πάμε να πειραματιστούμε και να κάνουμε κάτι έξω από τα πεπατημένα, μας βρίζουν. Μας κάνουν τη ζωή κόλαση. Εγώ είμαι πεισματάρης. Είπα θα φτιάξω κάποια πράγματα και επειδή είμαι και εγώ καιρός και πατάω πολύ καλά στη γη, με την σύνεση και με το σεβασμό στο όργανό μου, προσπάθησα να κάνω κάποιους πειραματισμούς. Κατά τη γνώμη μου, πέτυχαν και τον Μπράμς και Μπουζούκι και μετά όλα τα άλλα, το κονσέρτο για Μπουζούκι και ορχήστρα. Επειδή είπατε για τους πειραματισμούς των Αμερικάνων, αυτή είναι η δική μας τζάζ ή είναι τα δικά μας blues? Η μουσική είναι μία. Σύμφωνοι, αλλά. Οι Αμερικάνοι έχουν πάρει από εμάς σίγουρα, γιατί είναι πιο καινούριος λαός. Εμείς όμως δώσαμε τα φώτα μας σε όλους. Και είναι ντροπή και κρίμα αυτή η χώρα να μην έχει μια ακαδημία. Η Τουρκία έχει 2 ακαδημίες. Εμείς δεν έχουμε τίποτα. Η Τουρκία έχει Μπουζούκι, το οποίο είναι αναγνωρισμένο. Η Περσία έχει Μπουζούκι, το οποίο είναι αναγνωρισμένο. Η Ιρλανδία έχει Μπουζούκι, το οποίο είναι αναγνωρισμένο. Και η Ελλάδα έχει Μπουζούκι, που δεν είναι αναγνωρισμένο. Αυτό για την κατάντια μας. Όμως το πείσμα φέρνει αποτελέσματα. Εμείς έχουμε τουρκικά σύριαλ. Κάποια στιγμή δεν θα τον αναγνωρίσουμε και τον Μπουζούκι? Τώρα εντάξει, να βλέπουμε τουρκικά σύριαλ. Καλά είναι. Βλέπουμε τους γειτονές μας εκεί πέρα. Ακούμε τα μαμ, ακούμε τα μεμέτι, ακούμε τις φράσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Που αυτή είναι. Αλλά η ουσία είναι μία, ότι εμείς δεν έχουμε ακαδημία, ενώ η Τουρκία έχει 2 ακαδημίες. Και εμείς πρέπει να έχουμε ακαδημία λαϊκής μουσικής, ακαδημία παράδοσης, ακαδημία γενικά τεχνών. Είμαστε ένας λαός γεμάτος μουσική. Όπου και να μας πιάσεις, έχουμε τη μουσική μέσα μας και πολλά ύφη και πολλά είδη. Αυτό που λέτε για τα πτυχία δεν είναι μόνο για το Μπουζούκι, νομίζω, αλλά και για πολλά παραδοσιακά όργανα, έτσι δεν είναι? Μα για όλα. Ότι τα μη κλασικά όργανα δεν έχουν δίπλωμα κρατικό. Και το ζουμί της υπόθεσης, δηλαδή η ουσία είναι ότι η μάνα και ο πατέρας που στέλνουν το παιδί τους να μάθει ένα μουσικό όργανο, του λένε παιδί μου θα μάθεις κλασικό πιάνο και κλασική κιθάρα. Αυτό είναι που ξέρει η Ελληνίδα μάνα και ο πατέρας. Δεν ξέρει ότι πρέπει να μάθει και το παραδοσιακό όργανο, αλλά πώς θα το μάθει όταν δεν έχει ένα πτυχίο στα χέρια του το παιδί? Το πτυχίο λοιπόν θα ανεβάσει το επίπεδο και έτσι άνετα και η πιο δύσκολη μάνα και ο πιο δύσκολος πατέρας θα πει στο παιδί του να μάθει ένα παραδοσιακό όργανο, να έχει ένα πτυχίο στο κανονάκι, στο λαούτο, στο βιολί, στο ακορντεόν, στα κρουστά, στο μπουζούκι, στο τζουρά, στο μπαγλαμά. Είναι τόσα όργανα που έχουμε δικά μας, κατά δικά μας όργανα και δυστυχώς δεν τα. Ευτυχώς που τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι αυτό αλλάζει σιγά-σιγά και υπάρχουν πολλά παιδιά που πάνε στα μουσικά γυμνάσια, στα μουσικά λύκεια, στις σχολές, στα οδεία. Ναι, αλλά προσανατολίζονται στα όργανα γυμνάσια και δεν μπορούν να δώσουν ένα πτυχίο. Πτυχίο δεν δίνουν καν. Ούτε το πανεπιστήμιο δεν δίνει. Μόνο τα ΤΕΗ της Άρτας, αυτό το τμήμα. Αλλά δεν δίνει όμως πτυχίο στο όργανο, εξειδίκευση οργάνου. Τώρα, σας πολυλογώ λιγάκι, αλλά είμαι αγανακτισμένος πραγματικά και η διμερίδα που γίνεται 14 και 15 Οκτώβρη στο Ίδρυμα του Κακογιάννη, ακριβώς για αυτό το σκοπό γίνεται. Λοιπόν, εδώ ήρθαμε όμως να κάνουμε εμείς
μια βόλτα, να κάνουμε μια πρόβα για σας, γιατί πρόβα είναι. Θυμάμαι το σπίτι μου, θυμάμαι τους φίλους μου, θυμάμαι το σαλόνι του σπιτιού του καθενός μας, που έχουν δημιουργηθεί έτσι ωραίες βραδιές και έχουμε τραγουδήσει και έχουμε περάσει ωραία. Αυτό ήρθαμε να κάνουμε και εδώ, δεν ήρθαμε να πουλήσουμε ούτε τέχνη, ούτε τα τραγούδια μας, αυτά τα ξέρετε. Πολύ μεγάλο σαλόνι πρέπει να είχατε, 15 άνθρωποι χωρούσαν μέσα. Όλοι καλοί χωρούν. Ακριβώς. Αυτό με έχει βολέψει πολλές φορές. Λοιπόν, μπαίνουμε στα βαθιά, ξεκινάμε. Στέλιος Καζαντζίδης, 1988, πόσο πιο βαθιά. Πάμε παιδιά, 7. Κάθε βήμα μια παγίδα και ένα δάκρυ. Να με θέλουν ξεχασμένο σε μια άκρη. Κάθε μέρα την καρδιά μου να πηγώνουν και τα λάθη τους εμένα να φορτώνουν και τα λάθη τους εμένα να φορτώνουν. Ζηλεύω τα πουλιά γιατί έχουν φτερά κι αλλάζουνε πατρίδες κάθε τόσο. Ζηλεύω τα πουλιά, αχ, να μου σαν κι αυτά. Να φύγω και ελεύθερος να νιώσω. Κάθε μέρα περιμένω και ένα πόνο. Αμαρτίες αλλώνων εγώ πληρώνω. Κάθε μέρα ξεπουλάνε τη ζωή μου κι όλος φύγουν τη θύλια μες στην ψυχή μου κι όλος φύγουν τη θηλιά μες στην ψυχή μου. Ζηλεύω τα πουλιά γιατί έχουνε φτερά κι αλλάζουνε πατρίδες κάθε τόσο. Ζηλεύω τα πουλιά, αχ, να μουν σαν κι αυτά. Να φύγω και ελεύθερος να νιώσω. Ευχαριστώ. Σε στίχους του Γιώργου Γιαννόπουλου από το «Ζηλεύω τα πουλιά». Θα μας παρουσιάσετε τους συνεργάτες σας, τους φίλους σας. Να ξεκινήσω πρώτα από τα παιδιά μου. Να ξεκινήσω από τους επόμενους. Η επόμενη είναι μια ομάδα νέων ανθρώπων που με το όργανο που πρεσβεύουν, το μπουζούκι, κάνουν τη δική τους πορεία. Θα έλεγα είναι ένα κίνημα. Η επόμενη είναι απανταχού της γης. Από το Μόναχο, την Κύπρο, την Αυστραλία, την Αμερική, σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησα πριν από χρόνια βέβαια. Έχω πονέσει πάρα πολύ γι' αυτό. Χιλιάδες ώρες μελέτης. Τα παιδιά έρχονται κοντά σε μένα και προσπαθούν να μάθουν τα μυστικά του μπουζουκιού. Που πιστεύω ότι τα ξέρω κάπως. Τα παιδιά αυτά έρχονται χωρίς να πληρώνουν μία δραχμή.
Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Πολλές φορές αισθάνθηκα ότι διαλύεται αυτό. Την επόμενη εβδομάδα ήταν 10. Την παραεπόμενη ήταν 50 και μετά γίνανε 280. Σκέφτεστε 280 μπουζούκια να παίζουμε μαζί. Αυτό γίνεται, αυτό κάνουμε. Η επόμενη, με προεξάρχοντα τον μπροστινό μας εδώ πέρα, τον αδύνατο, ο κύριος Ψωμόπουλος, ο Αλέξανδρος. Ένας νεότερος στην παρέα μας, ο Βασίλης ο Τριανταφυλόπουλος. Ο Θοδωρής Σιγαλός. Ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος. Οι δύο νέοι μας από εκεί, οι οποίοι είναι αστέρια, ο Διονύσης Κουτσόπουλος και ο Αλέξανδρος Κουβέλης, πραγματικά αξίζουν το χειροκρότημά σας και αξίζουν το θαυμασμό, γιατί θα μπορούσαν να ήταν σε κάποια καφετέρια να πίνουν το φραπεδάκι τους και αυτοί είναι με τα μπουζούγια στην αγκαλιά και το παλεύουν. Όχι για να βγάλουν λεφτά, για την ψυχούλα τους, για το μεράκι τους. Λοιπόν, συμπαραστάτη σε αυτή την πορεία μου, ο Γιώργος Παχής. Θα ήθελα το μεγαλύτερο χειροκρότημά σας σε μια τριάδα που τσακίζει κόκαλα. Έχουν παίξει στο 90% της δισκογραφίας. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε αυτή τη στιγμή από μπάσο, κιθάρα και κρουστά. Ο Γιάννης Σαρόγλου στον μπάσο. Ο Στέλιος Καρίδας στην κιθάρα. Και ο Σπύρος Ογλένης τα κρουστά. Στο βιολί είναι ένας νεαρός γόνος και αυτός μπουζουκίστα, του Σάκη του Τσιβγούλη, ο Δημήτρης του Τσιβγούλης. Και οι τραγουδιστές μας. Χωρίς τους τραγουδιστές δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τραγούδι. Ο Σώσος Λιμπερόπουλος στα Θεσσαλονίκη. Η Χριστίνα η Μιχαλάκη. Και η ηθοποιός και τραγουδίστρια, η Μάγδα Πένισου. Και με το χειροκρότημα, άλλο ένα μεγάλο χειροκρότημα για τους τεχνικούς που είναι εδώ πίσω μας. Βέβαια, βέβαια. Ο Κώστας Γιανακόπουλος, ο Μιχάλης Σιγλέτος, ο Θάνος Γεροστέριος και ο Μπάμπης Δούκαρος που φροντίζει τον ήχο στο δεύτερο πρόγραμμα. Λοιπόν, εμείς έχουμε μόλις αρχίσει, παρόλο που το επόμενο λέγεται «Τελειώσαμε λοιπόν». Ναι, δεν τελειώνει τίποτα όμως. Μάλλον ό,τι τελειώνει, αρχίζει. Thank you.
κι ο ουρανός μας χαιρετά. Που ξέρει μυστικά μας αφανάρωτα και στέλνει ψυχούνε κι η νύχτα πάλι νύχτα ξημερώνει. Τελειώσαμε λοιπόν και τι να πούμε, το βράχο μας τα γόνα που παγώνει, τα λόγια μας τα χείλη ξεψυχούνε κι η νύχτα πάλι νύχτα ξημερώνει. Ένα τραγούδι που είχε πει η Χριστιάνα πρώτη σε στίχους του Γιάννη Πάριου, με τον οποίο γνωρίζεστε πώς, πέρα από να ξοπάρω, γιατί είστε κοντά ως προς την καταγωγή, αλλά σίγουρα σε κάποιο στούντιο συναντηθήκατε, έτσι δεν είναι? Τώρα, όποιος με ρωτάει πού τον ξέρω τον Πάριο, του λέω ότι πρώτα γνώρισα τον Πάριο και μετά γνώρισα τη γυναίκα μου. με τη γυναίκα μου είμαι 40 χρόνια. Με τον Πάριο είμαι 50. Νομίζω ότι ήταν μοίρα. Ορισμένα πράγματα είναι να γίνουν. 1968, 24 Ιανουαρίου, παρουσιαστήκαμε στο Μεσολόγιο Φαντάρι. Μάλιστα. Και ήθελε κάποιος να κάνουμε αυτό που κάναμε. Και το κάναμε πολύ καλά. Γιατί δεν πιστέψαμε ποτέ ότι θα βγάλουμε λεφτά. Εγώ ως συνθέτης και ο Γιάννης ως στιχουργός. Ήταν ο Γιάννης ο τραγουδιστής, εγώ ο μπουζουκίστας και κάναμε το κέφι μας. Όταν οι άλλοι φεύγανε και πήγανε για ύπνο, εμείς καθόμαστε με τον μπουζούκι και την κιθάρα και γράφαμε τραγούδια. Και όταν ξυπνάγαμε, ξαναβρισκόμαστε πάλι και γράφαμε τραγούδια. Έχουμε φτάσει στα πέρατα του κόσμου και μέσα στα ξενοδοχεία, στο λόμπι ή στο δωμάτιο ή κάπου αλλού, εμείς γράφαμε τραγούδια. Γιατί θέλαμε να βγάλουμε την ψυχή μας. Και έτσι βγήκαν κάποια πράγματα τα οποία ο κόσμος είναι τυχερός που... Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ βέβαια που και θα τα εσείς τα κάνετε επιτυχίες, έτσι. Δεν τα κάνω εγώ επιτυχίες. Εσείς τα κάνετε επιτυχίες και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Πριν πάμε στο αμέσως επόμενο, να παρακαλέσω για άλλη μια φορά, επειδή έχουμε κάποιες παρεμβολές, να κλείσετε τα κινητά σας, όχι να τα έχετε απενεργοποιημένα, γιατί επηρεάζουν και εσείς δεν έχετε κάποιο πρόβλημα, αλλά αυτοί που μας ακούν και μας βλέπουν θα έχουν. Οπότε παρακαλώ πάρα πολύ να τα κλείσουμε όσοι τα έχετε έστω στο αθόρυβο. Πάμε παρακάτω. Αυτό ακριβώς εννοώ. Να το. Αυτό εννοώ. Να το. Λοιπόν. Τότε μωρό μου σε στίχους της αείμνης της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου. Θα φτάσει να αναρωτηθεί
θέλεις, τι γυρεύεις. Τότε μωρό μου θα με δεις στο πλάι σου, να ξαγρυπνώ κοντά στο προσκεφάλι σου. Έτσι κι αλλιώς τις δύσκολες στιγμές θα φταίει αγάπες που είναι αλήθινες. Τότε μωρό μου θα με βρεις στο πλάι σου, να ξαγρυπνώ κοντά στο προσκεφάλι σου. Βρεθείς. Και στη ζωή απ' τους ανθρώπους κουραστείς και νιώσεις ξένος μες στους ξένους. Τότε μωρό μου θα με βρεις στο πλάι, να ξαγρυπνώ κοντά στο προσκεφάλι σου. Έτσι κι αλλιώς οι δύσκολες στιγμές φαίνονται οι αγάπες που είναι αλήθινες. Τότε μωρό θα με βρεις στο πλάι σου, να ξαγρυπνώ κοντά στο προσκεφάλι σου. Έτσι κι αλλιώς στις δύσκολες στιγμές φαίνονται οι αγάπες που είναι αλήθινες. Αναφέρατε ένα όνομα πριν και θα ήθελα άλλο ένα χειροκρότημα. Αυτό είναι και λίγο προσωπικό, καθώς υπήρξε η πρώτη συνάδελφος, η πρώτη ραδιοφωνική μου γειτόνισσα, η Ευγένεια Γενοπούλου, πριν από 12 χρόνια. Και ένα χειροκρότημα, γιατί σίγουρα μας ακούει εκεί που είναι, στου φεγγαριού την αγκαλιά. Λοιπόν, καμιά φορά πρόβα κάνουμε, παιδιά, στο σταλούν του σπιτιού μας είμαστε και τα λέμε όλα. Στου φεγγαριού την αγκαλιά, όταν έγραψα τη μελωδία αυτή, τη φαντάστηκα instrumental. Πράγματι, λοιπόν, φωνάζω τον Βασίλη τον Σαλέα, παίζει με το κλαρίνο του την ωραία μελωδία αυτή και είναι ο δίσκος να βγει έτοιμος με το κομμάτι αυτό ορχιστρικό. Ο παραγωγός του δίσκου, ο Γιώργος Οκυβέλος, μου λέει: «Θανάση, αυτή η μελωδία δεν πρέπει να βγει έτσι. Πρέπει να βάλουμε στίχο. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα γίνει ωραίο τραγούδι». Του λέω: «Γιώργο, εγώ το φαντάστηκα έτσι. Και έχω μέσα στο μυαλό μου φεγγάρια, ταξίδια, τέλος πάντων». Μου λέει: «Θα πούμε», μου λέει, «στο στιχουργό, τέλος πάντων, να σκεφτεί αυτά τα πράγματα. Ποιο να βάλουμε?» Η Ιφηγένεια είχε λοιπόν στο δίσκο μέσα γύρω στα 6-7 τραγούδια. Ωραία, λέω, κρατήσουμε και τις αξίες. Ιφηγένεια, αυτό που εγώ φαντάστηκα όταν έγραψε τη μελωδία αυτή είναι αγκαλιές, φεγγάρια, τέλος πάντων. Μου λέει: «Μη σε νοιάζει, το κοιτάξω». Και βγήκε λοιπόν αυτό το τραγούδι, το οποίο εσείς το αγαπήσατε και εσείς το κάνατε επιτυχία. Λένε ο καιρός και τις πληγές γιατρεύει, μα ο δικός σου ο καημός ακόμα με παιδεύει. Αβάσταχτος ο χωρισμός, δες
σβήνει και με κλαίει. Στου φεγγάριου την αγκαλιά απόψε θα κοιμάσαι, με κάποιου άλλου τα φιλιά ευτυχισμένη θα σε. Ποιος ξέρει πάλι αν γελάς ή μέσα σου λυπάσαι, κι όταν τον άλλον έφυλας σε μένα θα να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουν αδική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στην ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα χθες που χάλασε η ζωή μου. Στου φεγγάριου την αγκαλιά απόψε θα κοιμάσαι, με κάποιου άλλου τα φιλιά ευτυχισμένη θα σε. Ποιος ξέρει πάλι αν γελάς ή μέσα σου λυπάσαι, κι όταν τον άλλον έφυλας εμένα θα θυμάσαι. Εγώ λέω να σας λέω τους τίτλους απλώς και ό,τι ιστορία θυμηθείτε. Να τη λέμε. Ναι. Δεν κουράζεστε έτσι. Δεν σας κουράζουμε. Θέλουμε να σας ξεκουράσουμε. Πώς. Θα γράψουμε το βιβλίο ποιοι. Εμείς. Εσείς. Ωραία. Ίσως και η επόμενη. Και ίσως και η επόμενη. Τι έκανα για πάρτι μου, δεν το λέω εγώ, το λέει το επόμενο τραγούδι. Ναι, έχει χώρο να χορέψει κανείς εδώ, έχει. Έχει χώρο. Χορεύει κανείς, δηλαδή, άμα θέλει. Χορεύει, έτσι, ναι. Εμείς οι Έλληνες και στη θέση μας, στην καρέκλα μας, χορεύουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Πάμε. 7, το 9. Επειδή κάνουμε πρόβα, το ξαναπάμε πάλι. 7. 8, 7, 8, 9. Που λες να κάνω στη ζωή μου απογραφή, για να δω τι μου έχει μείνει και τι κράτησες εσύ. Έδωσα ό,τι κι αν είχα σε έναν έρωτα τρελό, για να πάρω στο φινάλε τα κρυπίκρα χωρισμό. Τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα για μένα. Είχα ψυχούλα και έδωσα κι όμως φύγε στα χαμένα. Τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα για μένα. Είχα ψυχούλα και έδωσα κι όμως φύγε στα χαμένα. σκέφτηκα να
πίσω. Ζωή μαζί τα θες. Με παράπονα γεμάτη υστερόγραφο οι χαρές. Έζησα κοντά σου χρόνια, το πικρό σου σ' αγαπώ. Κι ακού το παραπονό στο τραγούδι μου αυτό. Τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα για μένα. Είχα ψυχούλα και έδωσα κι όμως πήγε στα χαμένα. Τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα για μένα. Τα χαμένα. Ο Θανάσης Πολυκανδριώτης τι δεν έχει κάνει ακόμα για πάρτι του? Όχι τι έχει κάνει, γιατί τα είπαμε στην αρχή. Όλα για πάρτι μου τα κάνω. Μην ακούτε. Για πάρτι μου τίποτα. Δεν ξέρω, ό,τι γράφω το ξεχνάω. Εκείνη την ώρα που το γράφω, πρόσφατα έγραψε ένα τραγούδι για την, για το Χριστινάκη και τη το έδωσα. Το ξέχασα. Καταπιάστηκα με άλλα πράγματα και έρχεται μια μέρα με τον μπαμπά της και μου το φέρνει έτοιμο. Και λέω, δεν είναι δυνατόν δικό μου το τραγούδι αυτό. Είμαστε Χριστίνα. Νομίζω ότι για την πάρτι μας δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Για την πάρτι των άλλων κάνουμε. Αυτό που παίζω εγώ, ναι, με ευχαριστιέται η ψυχούλα η δική μου, αλλά έφυγε. Πέταξε, πήγε στον κόσμο. Εκτός μουσικής? Εκτός μουσικής, θα σας πει η Μάγδα και η Βιβί και η Μαρία. Εντάξει, δεν θα έχουμε διάλειμμα για να ρωτήσουμε. Ναι, ναι, εκτός μουσικής. Ρωτήστε με για τη μουσική, ό,τι θέλετε, θα σας απαντήσω για τα υπόλοιπα. Είναι άλλες εκπομπές αρμόδιες, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, 10 χρόνια πριν από αυτό, 1983, άλλη μία συνεργασία σας με τον Γιάννη Πάριο, άλλο ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία από τον μεγάλο Στράτο Διονυσίου. Ναι, ήταν ένα τραγούδι της Β' Όψης, ξέρετε τότε οι δίσκοι, οι μεγάλοι. Κώστα, συγγνώμη, το έχω χτυπήσει 2 φορές στο μικρόφωνο. Βλέπαμε, οι παραγωγοί βλέπανε τα τραγούδια, ποια είναι η επιτυχία και το βάζανε Α1. Το δεύτερο, ας πούμε, κατά σειρά Α2 και πάει λέγοντας. Το τραγούδι το συγκεκριμένο το είχαν πετάξει στη Β' Όψη 4. Δηλαδή λίγο πριν το τέλος. Βγήκε ο δίσκος 1982. Τρία. Ξαφνικά γύρω στο 90 τόσο, το ακούω. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Και σε μια συναυλία που όταν ο αείμνηστος ο Στράτος έφυγε από τη ζωή, έγινε μια μεγάλη συναυλία, 6.000 κόσμος τραγουδούσε το τραγούδι αυτό. Και λέω, κοίταξε να δεις τώρα, μετά από 10 χρόνια, το τραγούδι, γι' αυτό ποτέ μου λες ποτέ. Το λέει και ο τίτλος, ίσως σαν να ζητάει και το τραγούδι να γυρίσουμε κοντά του και το κάναμε. Λοιπόν, γύρισε κοντά μου, γύρισε. Γύρισε κοντά μου,
όταν κουραστείς φύγε ξανά. Μ' έχει πιάσει η απελπισία και δική σου η απουσία, δίκοπο μαχαίρι στην καρδιά. Μ' έχει πιάσει η απελπισία και δική σου η απουσία, δίκοπο μαχαίρι στην καρδιά. Γύρισε κοντά μου, γύρισε. Τα βήματα σου πάνω στην καρδιά μου σαν βουνό. Γύρισε κοντά μου, γύρισε. Κι όταν κουραστείς φύγε ξανά. Με έχει πιάσει απελπισία κι η δική σου διαπουσία, δίκο κόμμα χέρι στην καρδιά. Έχει πιάσει απελπισία κι η δική σου διαπουσία, δίκο κόμμα χέρι στην καρδιά. Γύρισε κοντά μου, και αν λίγο πριν το ότι έκανα για πάρτι μου ήταν η γυναική άποψη, να ακούσουμε και την αντρική. Ποια είναι η αντρική? Οι άντρες δεν μιλούν πολύ, οπότε ναι, γιατί δεν μιλούν πολύ οι άντρες? Ίσως γιατί τραγουδάνε, ξέρω εγώ. Κύριε Πριντέζη, ξέρετε, μήπως ξέρετε εσείς γιατί δεν μιλούν πολύ οι άντρες? Βλέπω πολύ γυναικείο φίλο. Γιατί θα μιλούν, θα λένε οι γυναίκες τώρα. Αυτό είναι που λέει, δεν θέλουν να τις διακόψουν, ε. Ναι. Τι να κάνουμε. Πάμε 7, το 9. Επειδή τα άστρα δε σου τάζω, λες πως δε σε λογαριάζω. Και επειδή τα λόγια μου μετράω, λες πως δε σε αγαπάω. Οι άντρες δε μιλούν πολύ, στο νου σου να το γράψεις. Όσο για την αγάπη τους τη δείχνουνε με πράξεις. Οι άντρες δεν μιλούν πολύ, στο νου σου να το γράψεις. Ζητάς με όρκους και υποσχέσεις στο πλευρό σου να με δέσεις. Και μη θες σε κάθε μου κουβέντα να σου κάνω κομπλιμέντα. Οι άντρες δεν μιλούν πολύ, στο νου σου να το γράψεις. Κι όσο για την αγάπη τους τη δείχνουνε με πράξεις. Οι
οι άντρες δεν μιλούν πολύ. Στο νου σου να το γράψεις. Ένα χρόνο πριν από αυτό, αυτό είναι 1985, και ένα χρόνο πριν σε προσωπικό δίσκο του Γιάννη Πάριου, ένα τραγούδι που δεν είσαι δικούς του στίχους όμως. Ευτυχώς στη ζωή που υπάρχει σχέση. Έχει βάλει το δαχτυλάκι του ο Γιάννης. Ο Γιάννης πάντα έβαζε. Καταρχήν, ο Γιάννης δεν ήταν ούτε στιχουργός, ούτε. Ήταν ένα πράγμα. Ήταν όλα μαζί. Ήταν δημιουργός. Δημιουργούσε πάντα και μέσα από το τραγουδιστικό του ταλέντο και μέσα από το στιχουργικό του. Και στους στίχους των άλλων στιχουργών έβαζε το δαχτυλάκι του. Και στη μουσική. Ήταν, ναι, είναι, ναι. Είναι πολύ πλευρό ταλέντο. Γιάννη, εκεί που είσαι τώρα και μας ακούς, ένα μεγάλο πάντως ευχαριστώ εδώ, για τα τραγούδια που γράψαμε. Στο δίσκο η στίχη είναι του Λευτέρη του Χαψιάδη, έτσι είναι. Του Λευτέρη του Χαψιάδη, ναι. Λευτέρη του Χαψιάδη. Αναφέρατε πριν για το Στουφεγγαριού την αγκαλιά, ότι ξεκίνησε από οργανικό κομμάτι. Έχει συμβεί σε πάρα πολλά αυτό, δηλαδή έχουν μπει στίχοι σε δικές σας μελωδίες ή ξεκινάτε πρωτίστως από το στίχο που έρχεται στα χέρια σας? Ναι, αυτό είναι ένα ιδίωμα τέλος πάντων των ανθρώπων που παίζουν μουσική, να παίζουν με τον εαυτό τους, με τη μουσική τους, με το όργανό τους και να βγάζουν κάποια πράγματα. Μετά είναι πολύ τυχερό, θα έλεγα, και βέβαια τεχνικό, να το πάρει ο κατάλληλος στιχουργός
να ταιριάξει την ψυχολογία του μουσικού που έβγαλε αυτή τη μελωδία και να βάλει τον κατάλληλο στίχο για να πετύχει και να γίνει, να βγάλουμε γκολ που λέγαμε, να γίνει η επιτυχία. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η επιτυχία βέβαια έχει δύο πλευρές. Η επιτυχία είναι η επιτυχία η οποία είναι διαχρονική και αντέχει στον χρόνο και έχει αξία, τέλος πάντων, έχει προβληματισμένο ίσως στίχο, έχει μελωδία εναρμονισμένη πάρα πολύ καλά και είναι και η επιτυχία, να το πω, της ξεφτύλας. Μάλιστα, ναι. Αυτή η επιτυχία της στιγμής, της μέρας, της εβδομάδας, του μήνα, τα έχουμε ζήσει. Ξέρετε τι χαρακτηριστικό έχουν αυτά, ότι είναι μόδα κάποια στιγμή, ακούγονται πάρα πολύ και μετά από χρόνια τα ακούμε και πολλές φορές γελάμε αντί να σκεφτούμε το τι ακούγαμε τότε. Μην το ανοίξουμε το θέμα αυτό. Όχι, εντάξει, πάλι. Εντάξει, δεν λέω τίποτα. Ναι, ότι λέγανε οι παλιοί, κάνει τζιζ. Και έχει πολλά καλώδια γύρω-γύρω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε πάλι σε στίχους της Ευγένειας Γιαννοπούλου. Ναι, από τα αγαπημένα τραγούδια. Σα πήρε η ζωή μου κι αλλιώτικα αντέχει τώρα το καιρό. Στα μάτια σου να